Και πάμε ευθύς αμέσως να πούμε καλό μεσημέρι στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Καντώνα, κύριε Φουσκίδη. Καλό μεσημέρι στο Ακράτες. Χαίρετε, Υπουργέ, χαίρετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με το θέμα που μας συγκλώνει σε όλους τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι άλλο από την τραγωδία στα Τέμπη. Να σας ρωτήσουμε τώρα και με τη δική σας εμπειρία, πώς βλέπετε να κινούμαστε από εδώ και στο εξής στο κομμάτι το δικαστικό, και αν ποτέ οι άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους και δικούς τους ανθρώπους μέσα στο τρένο και όλοι όσοι έζησαν αυτή την τραγική εμπειρία, αν ποτέ θα δουν να αποδίδονται ευθύνες εκεί που πρέπει, όσο ψηλά και αν χρειαστεί. Κύριε Καντώνα, από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό το ανίποτο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η δικαιοσύνη επιλήφθηκε, νομίζω, με καρία αντανακλαστικά. Αφενός μεν ο εισαγγελέας του Αγίου Πάγου ανέθεσε αυτή την υπόθεση στον πλέον έμπειρο προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών της Λάρισας, αφετέρου η ίδια υπόθεση τελικά, η προανακριτική διαδικασία, ανατέθηκε σε δύο έμπειρους εφέτες ανακριτές και όχι σε πρωτοδίκες όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει μια, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη ένταση προσοχής και στην κοινή γνώμη, αλλά θα έλεγα και στο πολιτικό σύστημα, ώστε όλη αυτή η διαδικασία να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταδειχθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι. Νομίζω ότι είναι ελάχιστη υποχρέωση και της κυβέρνησης, αλλά γενικότερα και της πολιτείας, να υπάρξουν όλες αυτές οι εξελίξεις, ώστε να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Και βεβαίως να διαμορφώσουμε από την άλλη πλευρά και τέτοιες συνθήκες, ώστε κάτι τέτοιο, ένα τραγικό δυστύχημα σαν αυτό, να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά στο μέλλον. Αυτό είναι το μοναδικό ζητούμενο. Προφανώς είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής και στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων, νέων παιδιών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά βεβαίως και σεβασμός στον πόνο που ζουν οι οικογένειές τους σε αυτή τη δραματική περίοδο που νομίζω ότι δυστυχώς τους δημιουργεί πολύ αρνητικά συναισθήματα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει και όλοι να το κατανοήσουμε και όλοι να το παραδεχτούμε. Υπουργέ, τώρα είναι δύσκολο το ερώτημα, απλώς επειδή ξέρετε είναι και στο μυαλό του κόσμου και στις συζητήσεις στην κοινωνία ένα χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένες εξελίξεις προκειμένου να βγει ένα συμπέρασμα από όλες αυτές τις διαδικασίες που μας περιγράψατε θα μπορούσαμε να έχουμε. Κοιτάξτε, αν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Φουσκίδη, τέτοιου είδους χρονοδιαγράμματα, όταν ειδικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαρτύρων, εμπλεκομένων και ανθρώπων που θα κληθούν να καταθέσουν, δεν μπορεί να τεθεί. Και το λέω αυτό διότι ακόμη και η προηγούμενη εμπειρία με κάτι αντίστοιχο, όπως ήταν η τραγωδία στο Μάτι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία και να οδηγηθούμε στην απαγγελία συγκεκριμένων κατηγοριών και βεβαίως στο ακροατήριο. Και νομίζω ότι περισσότεροι εκ των δικηγόρων που τους έχει ανατεθεί αυτό το έργο από τις οικογένειες των θυμάτων, έχουν ήδη δημοσίως δεχθεί και πει ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε μια εύκολη διαδικασία, ούτε μια διαδικασία που θα μπορούσε να διεκπαιρεωθεί με μια ταχεία προσέγγιση. Αυτό που υπάρχει βεβαίως και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι η διάθεση από όλους, προφανώς το πολιτικό σύστημα δεν εμπλέκεται, αλλά τουλάχιστον εκτιμώ ότι από την πλευρά της δικαιοσύνης υπάρχει διάθεση να κινηθούμε με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς. Νομίζω ότι σύντομα, σχετικά με βάση βέβαια όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ακριβώς γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, ακριβώς γιατί είναι ένα θέμα που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες νέα παιδιά, ακριβώς γιατί είναι μια πρωτόγνωρη ανίποτη τραγωδία, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναζήσει, νομίζω ότι θα προσεγγιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό, από την πλευρά της δικαιοσύνης ό,τι αφορά την ταχύτητα. Σωστό, απλώς σας το λέω αυτό, διότι οι διαρροές από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι η επιτροπή εκείνη την οποία όρισε ο κύριος Γεραπετρίτης για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, οι εμπειρογνώμονες, θα έχουν σύντομα συγκεκριμένο πόρισμα. Γι' αυτό σας ρωτώ αν συνδυάζεται προφανώς με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Κάνει μια διοικητική έρευνα, κύριε Φουσκίδη. Ναι. Προφανώς. Απλώς λέω αν θα είναι ένα εργαλείο. Αν θα είναι ένα εργαλείο. Αυτό το πόρισμα της Επιτροπής. Να το δεχτεί, να το αξιοποιήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, λειτουργεί με τον δικό της τρόπο. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα. Τώρα που λέτε για τη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, θεωρείτε ότι σωστά παραμένει στη θέση του ο κύριος Ντογιάκος? Θυμίζω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ζητήσει την παραίτησή του με δεδομένο ότι συγγενικό του πρόσωπο εργάζονταν στο γραφείο του Υπουργού Μεταφορών. Αν θέλουμε απλά και μόνο να δημιουργήσουμε τον λόγο της πολιτικής αντιπαράτησης και της πολιτικής συζήτησης, ενδεχομένως ξεπερνώντας και το θεσμικό σεβασμό ή την θεσμική προσήλωση που πρέπει να έχουμε όλοι μας απέναντι στη δικαιοσύνη, προφανώς
θα βρεθεί οτιδήποτε να πει κανείς για οτιδήποτε. Θα σας πω και εγώ ότι με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν να υπάρχουν ή υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα νοτά των δικαστών που ήταν μετακλητή πάλι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν τη δική μου θητεία. Αυτό σημαίνει κάτι? Αν πρέπει κανείς να αποδώσει την ευθύνη σε έναν μετακλητό, νομίζω ότι απλά και μόνο γίνεται ένα παιχνίδι σκιών και φαντασίας, παρά ενδεχομένως μια σοβαρή προσέγγιση σε ένα ζήτημα που τουλάχιστον από το πολιτικό σύστημα προϋποθέτει και απαιτεί και αξιοπρέπεια αλλά και σοβαρότητα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν γίνεται όταν, εν πάση περιπτώσει, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, και μου δείτε αφορμή να το πω αυτό, κυρία Καντώνα, όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης μας αρέσουν, να βγαίνουμε και να λέμε ότι υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, όταν δεν μας αρέσουν, ότι η δικαιοσύνη δεν υπηρετεί το ρόλο της. Κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσουμε μια σοβαρότητα και ένα σοβαρό θεσμικό τρόπο προσέγγισης σε μια συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία, η οποία πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, μακριά από οποιαδήποτε επιρροή, υπερασπιζόμενη κυρίως το συνταγματικό της ρόλο και δημιουργώντας την ασφάλεια του πολιτεύματος, την ασφάλεια της δημοκρατίας. Μάλιστα. Να, για να περάσουμε λίγο τώρα στα πιο έτσι, πολιτικά, της πολιτικής σκηνής. Κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με το κόμμα Καστιδιάρη, πόσο πιθανό το βλέπετε εσείς να κατέβει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά κατά κάποιον τρόπο έχουν ληφθεί και με την νομοθετική παρέμβαση η οποία υπήρξε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα σε επίπεδο κοινοβουλίου. Κρίμα που για άλλη μια φορά όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία, είτε φρόντισαν να ανοίξουν τα σκύρα τους απέχοντας ή ψηφίζοντας λευκό και δυστυχώς δημιουργώντας, αν θέλετε, μια θολή εικόνα. Νομίζω ότι είναι το πλέον σημαντικό να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας και να εμποδίσουμε φωνές οι οποίες αλλοιώνουν είτε το μήνυμα είτε την ουσία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Είμαστε μπροστά σε μια ξεκάθαρη πραγματικότητα. Ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών του, πολύ δε περισσότερο όταν είναι αποφασισμένο από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πλήττει την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα όλα αυτά θα φανούν, βεβαίως πάντα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν υπουργέ, και έτσι ξανακυρνάμε λίγο στο θέμα των τεμπών, αλλά από το θεσμικό κομμάτι, κάποια δημοσιεύματα σχετικά με το τι ίσχυε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τον ποινικό κώδικα και τι άλλαξε με εκείνες τις περιβόητες ανακατατάξεις στο παραπέντε των προηγούμενων εθνικών εκλογών, και τι κάνατε εσείς τώρα, θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε? Κοιτάξτε, εγώ ακόμη περιμένω και αν έχει συγκεκριμένη να μας πείτε και ουσιαστική διαφοροποίηση αυτό και που πράξατε εσείς σε σχέση με αυτό που είχε πράξει. Βέβαια θα σας πω, κύριε Φουσκίδη. Θα σας πω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Εγώ έχω απευθυνθεί ένα δημόσιο ερώτημα προς τους αξιότιμους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αλλάζοντας τον ποινικό κώδικα τον Ιούνιο του 2019, και φυσικά αναφέρομαι στον νόμο τον οποίο ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019, τον ποινικό κώδικα, και ουσιαστικά η κλοπή υλικών που αφορούσαν στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων από κακούργημα έγινε πλημέλημα. Είναι ένα ερώτημα που με πολύ απλό τρόπο θα κληθούν να απαντήσουν οι αξιότιμοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φαντάζομαι, κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα στη Βουλή. Ενώ λοιπόν συνέβη αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δημιουργείται ένα κενό. Δεν έγινε όμως μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα, με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με τον 46-19, ουσιαστικά είχαν απαλληφθεί όλες εκείνες οι παράγραφοι στον ποινικό κώδικα που μπορεί να επέφεραν ισόβια ποινή δυνητικά αν αφορούσε την απώλεια ζωής πολλών ανθρώπων, όταν για οποιοδήποτε λόγο διαταράσσονταν η ασφάλεια των συγκοινωνιών. Και το συγκεκριμένο άρθρο είχε παραμείνει μόνο όταν τοποθετούνταν ή διατηρούνταν εμπόδια στην τροχιά του σιδηροδρόμου. Εμείς με τις πρώτες αλλαγές που κάναμε, ουσιαστικά με τις αλλαγές που κάναμε τον Νοέμβριο του 2019, φροντίσαμε και αλλάξαμε αυτή τη διάταξη και επαναφέραμε την πιθανή ισόβια ποινή για περιπτώσεις που όταν με τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών επέρχεται θάνατος αρκετών ανθρώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ίσχυε ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η δίωξη η οποία θα μπορούσε να ασκηθεί κατά παντός υπευθύνου, το μέγιστο το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει σαν ποινή κακουργηματικού χαρακτήρα θα ήταν τα 10 χρόνια κάθεξη, δηλαδή 4 χρόνια στη φυλακή. Μάλιστα. Με άλλα λόγια. Σήμερα, προφανώς, όλοι αυτοί που μπορεί να κρυθούν υπόλογοι ή όποιοι κρυθούν υπόλογοι για την απώλεια των ανθρωπίνων ζώων, δυνητικά θα αντιμετωπίσουν την ποινή της ισόβιας κάθεξης. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στην αντίληψη για θέματα ή ζητήματα που δυστυχώς, το ξαναλέω, μπορεί να συμβούν
οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Και εκτός από υπουργός, υποψήφιος στην Καρδίτσα, έτσι, ο κύριος Τσιάρας, μην τα ξεχνάμε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό μεσημέρι.